Αλλά αυτό δεν είναι μετά πνευματικότητα, να είμαστε συνεχώς, αλλά στον εφαρμόζουμε αυτά τα οποία διδασκόμεθα. Ναι. Υπάρχουν πνευματικά παιδιά τα οποία βλέπουν μία φορά τον γέροντα και τον έχουν στην καρδιά του συνεχώς. Και εφαρμόζουν τις εντολές συνεχώς, βιώνουν τη χάρη του γέροντα συνεχώς. Αυτό λένε μερικοί και δεν μπορούν να καταλάβουν για το δικό μας τον γέροντα. Πώς λένε άλλοι πατέρες, ίσως και άλλοι αδελφοί. Εξομολογήστε τόσο αραιά και όμως αγαπάτε τον γέροντα τόσο πολύ και συνεχώς ομιλείτε για αυτόν σαν να είναι μια ανθρωπολατρία, το οποίο απαγορεύεται. Δεν συμβαίνει έτσι, αλλά απλώς η χάρη του Θεού είναι αυτή η οποία εφαρμόζεται μέσα μας, βιώνεται καλύτερα μέσα μας και κανείς εκτελώντας την υποκοή, την ίδια ακριβώς εντολή σαν υποκοή, αισθάνεται το γέροντα συνεχώς μέσα. Είναι μια εμπειρία μεταξύ υποτακτικού και γέροντος μέσα στην καρδία. Οπωσδήποτε γέροντα και να υπακούεις τον γέροντά σου και να κάνεις υπακοήν, αυτό είναι άσκηση πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη άσκηση. Γιατί τελικά αυτή η υπακοή συνιστά βιασμόν του προσωπικού θελήματος. Και αυτή η βία που ασκείς τον εαυτό σου είναι η άσκηση. Πιστεύω, αδελφέ μου, ταπεινά, ότι όσες ψυχές έχουν πνευματικό πατέρα, εδώ για τον κόσμο μιλώ, και είναι ειλικρινής, καθαρά ειλικρινής στην εξομολόγηση. Δεν τους ελέγχει η συνείδηση ότι κάτι σοβαρό εν γνώση κρύβουν στην εξομολόγηση. Ο δε πνευματικός πατέρας κάνει το καθήκον του για να βοηθήσει τις ψυχές, είναι αδύνατον η ψυχή όχι μόνο να μην σωθεί, αλλά και να μην θεραπευθεί από όλα τα πάθη. Μετά ο Θεός βοηθεί τόσο πολύ την ψυχή, σαν να γίνεται θεοδίδακτος τρόπον του λέγει. Οπότε μετά στα βασικά, κανείς προχωρεί και μόνος του, απλώς ο γέροντας επικορικά βοηθεί και παρακολουθεί σε χρόνο τον αγωνιζόμενο. Πώς θα γίνει και πνευματικά διάδοχος, άλλωστε κάποια μέρα. Όμως γέροντα, εκτός από την υπακοή, στο μοναστήρι μέσα υπάρχει και ένα πρόγραμμα, ας το πω έτσι καθαρά, διαιτολογίου, που ό,τι παρουσιάσει η τράπεζα, αυτό θα φάει ο καθένας. Στον κόσμο μέσα πώς αυτό το πράγμα θα εφαρμοστεί, εκτός που εμείς τηρούμε βέβαια, αν μου επιτρέπετε να πω, τις νηστείες της Εκκλησίας, τις οποίες καμιά φορά να καταθέσω εν εξομολογήσει ότι προσπαθούμε να αμβλύνουμε τη δυσκολία τους. Δηλαδή αν είναι τώρα μέρα που δεν τρώμε κρέας κλπ. Κλπ, τότε ή δεν τρώμε γαλακτερά, θα κάναμε κάτι άλλο που ίσως να είναι και πιο εύγευστο. Είναι αυτό όμως άσκηση. Κοιτάξτε, αδελφέ μου, η νηστεία από πλευράς ηλικίας, γιατί έχουμε δυο ειδών, την ηλική και την πνευματική. Η νηστεία από πλευράς ηλικής διατροφής στους υγιείς, σωματικά και ιατρικά, θέλετε, υγιείς, είναι εύκολη εφόσον θέλουν να αγωνιστούν και να σωθούν. Και πιστεύω πως εφαρμόζεται και πράττεται. Όχι μόνο τις Τετάρτες και τις Παρασκευές, πολλές φορές και τις Δευτέρες, που είναι το Αγγελοφύλακος, συν τις καθορισμένες νηστείες που έχουμε όλο το χρόνο. Τις υπόλοιπες ημέρες που είναι οι κατελήσιμες περίοδοι. Το μέτρο διακρίσεως είναι κανείς να σηκώνεται από το τραπέζι, όχι χορτάτος, όχι και κουαρισμένον, έχοντας στόμαχο. Μπορεί να κάνει μια μικρή επιλογή 2-3 ειδών να φάγει. Δεν είναι κακό, εφόσον κάνει προσευχή και ζητά την ευλογία του Θεού και ο Κύριος όντως ευλογεί και την βρόση και την μόση. Ευλογεί ή δεν ευλογεί, αλλά ένας γέροντας. Εφόσον τα ευλογεί, είναι χώμα, αλλά είναι ευλογημένο χώμα. Μεταποιείται σε αγιασμένο πράγμα. Και δεχόμεθα τη χάρη του Θεού δια των υλικών. Το μέτρο διακρίσεως και ασκητικότητα στο θέμα της διατροφής και της καταλυσίμου και της νηστισίμου διατροφής είναι αυτό το μέτρο, ο στόμαχος να χωράει κι άλλο όταν κανείς σηκώνεται. Να μην διαρριγνύεται ο σάχος αυτός, ο ζωφερός, που λένε μερικοί γέραντες. Διότι μετά κανείς έχει φτάσει πια στον υπερκορισμό, ήδη έχει γαστριμαργήσει και έχει ξεπεράσει τα μέτρα. Έχει γκρεμίσει ό,τι καλό έχει φτύσει. Και καμιά φορά γέροντα μπορεί να βιάσει τον εαυτό του να φάει ένα φαγητό που δεν τ' αρέσει. Ναι, αυτό είναι άσκηση. Αν δεν τ' αρέσει το Α φαγητό ή το Β, τότε μπορεί να το. Γέροντα, καμιά φορά όμως να μιλήσω, επειδή μιλούμε για τους εγκόσμο χριστιανούς και για αυτούς ισχύει, όπως είπετε προηγουμένως, το μάθημα είναι το ίδιο. Είτε είναι κανείς μοναχός, είτε είναι στον κόσμο. Όταν μια γυναίκα ή αντίστροφα, ένας άντρας στο σπίτι μέσα δεν βρίσκει κατανόηση, είναι από τον σύντροφο ή τη σύντροφα του, τι πρέπει να κάνει? Στην αρχή πρέπει να γίνει υποχώρηση.
δεν θέλει ο Θεός ένας εκ των δύο να νηστεύει, εκφέρω γνώμη ταπεινή προσωπική τώρα, και να γίνεται τέξες μέσα στο σπίτι και να βαλώνουν και να χτυπιούνται και να κλαίνουν και να κλαίνουν ή να καταρώνται και τα γνωστά θέματα. Θα πρέπει κανείς να υποχωρήσει ο λίγον τι. Δηλαδή να κάνει κατάλυση όταν ο ένας θέλει να καταλύσει, ενώ είναι νηστεία. Και το έτρον ίμιση θέλει όμως να νηστεύσει. Χάριν της ειρήνης της συζυγικής. Και να κάνει πιο πολύ προσευχή κρυφά στο Χριστό που βλέπει την προαίρεση και την διάθεση να νηστεύσει ο άνθρωπος, αλλά χάριν του εταίρου νήμιση που δεν αντέχει, καταλύει και σε άλλα πράγματα έχουμε καταλύσεις. Ακόμα και στις αμαρτίες, στις σχέσεις, σε περίοδος ιερές. Λοιπόν, επομένως είναι σε όλο αυτό το θέμα το μάθημα τούτο και βλέποντας ο Θεός την προαίρεση και τη διάθεση του ανθρώπου εκείνου, φωτίζει το έτερο νήμιση και αρχότερα λίγο ανακαλεί τις θέσεις. Και έτσι κερδίζουμε τον άνθρωπο. Ο σκοπός δεν είναι να κρατήσω την νηστεία, αλλά να κερδίσω τον άνθρωπο και να τον εμβολιάσω στο πνεύμα εκεί που θέλω να τον οδηγήσω, εν Χριστώ. Δηλαδή μπορεί να κάνει αυτή την υποχώρηση το ένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να κάνει την υποχώρηση χάρη της ειρήνης. Ακριβώς. Αλλά με την ελπίδα, εφόσον θα συνοδεύεται με την προσευχή, ο αγώνας αυτός, ότι θα αλλάξει λογισμό, θα φωτιστεί και θα κερδίσουμε τον άνθρωπο. Έτσι έχει γίνει ο εμβολιασμός της συζυγίας. Πολλές φορές οι γυναίκες κερδίσαν τους άντρες και ανιστρόφους. Μερικές φορές γίνονται μερικές μητέρες. Αισθάνονται πολύ άσχημα και άβολα και ρωτούν, όταν πάμε και εμείς να κάνουμε κάποιες ομιλίες, λέει, μπορώ εγώ να μαγειρεύω στα παιδιά μου, στον άντρα μου? Μπορεί να μην φέρει αντίρρηση ο σύζυγος ή η σύζυγος αναλόγως, εάν ο ένας εκ των δύο θέλει να νηστεύσει. Αλλά εκείνος μπορεί να θέλει να φάει το αρτίσιμο φαγητό, όπως και τα παιδιά. Και έχουν κρίση συνειδήσεως κάποιοι. Λέει, μα εγώ μπορώ να μαγειρεύω τώρα, περίοδο 40ης, αρτίσιμο φαγητό. Όταν έχουμε άτομα λίγο μεγάλης ηλικίας, σωματικής, από 12 ετών και πάνω, όταν μπαίνουμε στην εφηβεία και αρχίζει η κρίση στον άνθρωπο, νομίζω πως, αν αφήσουμε την πνευματική πλευρά, νομίζω ταπεινά ότι πρέπει κανείς να σεβαστεί την γνώμη του ανθρώπου, του τέκνου, του αγοριού, του κοριτσιού. Πρέπει να σεβαστεί τη γνώμη. Διαφορετικά επιβάλλουμε τη γνώμη ως γονείς και αυτό είναι αντιπαιδαγωγικό και καθόλου καλά ψυχολογικά.